Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε απόψε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, αλλά και όλη την ομάδα, τη δημιουργική, που χειρίστηκε και έφτασε μέχρι αυτό το επίπεδο, το λεγόμενο Open Mall, το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Νέας Σμύρνης. Εγκρίθηκε με 100% χρηματοδότηση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος μας για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης με προϋπολογισμό 1.730.000 και συνδικαιούχο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Νέας Σμύρνης περιλαμβάνει μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με δράσεις ανάδειξης της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής και προβολής της, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο εμπορικό κέντρο του Δήμου μας. Αποτελεί μάλιστα το πρώτο έργο ολοκληρωμένων θεματικών και στοχευμένων παρεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ταυτόχρονα το δημόσιο χώρο και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής με δύο στόχους. Πρώτον, την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και δεύτερον, την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός περιοχής αυτής με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών Start Open Mall. Γιατί το ζητούμενο των ημερών μας είναι αυτός ο διπλός στόχος, το να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να προσβληθεί το περιβάλλον, αντίθετα να αναβαθμιστεί. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, δια του Δημάρχου της και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, ευχαριστεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αλλά και τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Σμύρνης για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Ευχαριστούμε ακόμη και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία, καθώς και τις επιχειρήσεις της πόλης μας που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα και έτσι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του. Μας τιμούν με την παρουσία τους η κυρία Άννα Καραμαλή, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νοτίου Τομέα, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής Κινάλ, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νοτίου Τομέα, φυσικά ο κύριος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, να τον ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά, και επίτιμος διδάκτορ Πανεπιστημίου Πειραιός, για να τα πούμε όλα, ο κύριος Σύρος Κοσκοβιώλης, υπεύθυνος προγράμματος για το Open Mall, ο κύριος Γιάννης Μισήρης, μηχανολόγος μηχανικός, ο κύριος Γιώργος Κοκολιός, οικονομολόγος, η κυρία Δήμητρα Αραβάνη, αρχιτέκτον, ο κύριος Δημήτρης Χριστοδουλάκης, καθώς και ο κύριος Γιώργος Ζικόπουλος, υπεύθυνος γεμί Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αυτοί είναι οι φιλοξενούμενοι μας και γι' αυτό τους προτάσω. Είναι οι άνθρωποι που εργάστηκαν με διάφορους τρόπους ο καθένας και συνέβαλαν στο να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Και φυσικά θα περάσουμε στον οικοδεσπότη, αλλά και τον πρώτο πολίτη της πόλης μας, τον δήμαρχό μας, κύριο Σταύρο Τζουλάκη. Θα συνεχίσω με τον εκλεκτό πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Σμύρνης, τον κύριο Γιώργο Ασημάκο, να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων για την άψογη συνεργασία που επιδεικνύει με το Δήμο Νέας Σμύρνης και τη διάθεσή του για δουλειά και για δημιουργία. Περνάμε στον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Τσιάπη Παναγιώτη, και εκλεκτό άνθρωπο μέσα στους επιχειρηματίες της πόλης μας, τον κύριο Αλέξανδρο Ζαβό, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών,
τον κύριο Νότι Γιατζίδη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Γιώργο Λαρίση, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ, τον κύριο Πολύδωρο Συρίγο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Στάθη Κούπα, Δημοτικό Σύμβουλο και μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Οδυσσέα Νασιπιάν, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, την κυρία Φέη Κυριακίδου, Τομεάρχη Μετανάστευσης και Ασύλου Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κόνια από τη Δημοτική Παράταξη Μια Πόλη Ανάποδα και ο κύριος Γρετζέλος, Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού... Γρέτζελος, συγγνώμη, Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κυρίως όμως ευχαριστούμε όλους εσάς, ευχαριστούμε τους επιχειρηματίες της πόλης μας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη των επιχειρηματιών της πόλης, αναγνωρίζοντας πως κρατούν την κεντρική μας πλατεία, τους εμπορικούς δρόμους αλλά και την περιφέρεια γεμάτα ζωή, φως και δράση. Και για να γίνω πιο σαφής, αυτό δεν αποτελεί απλά στόχο, αλλά δέσμευση της Δημοτικής Αρχής.